εξορισμού οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι απρόβλεπτες, δηλαδή όταν δεν τις περιμένουμε και συχνά όταν η οικογένεια δεν είναι μαζί. Ξαφνικά θα πρέπει να σκεφτούμε το παιδί που είναι σχολείο ή τους υπερήλικες γονείς μας που ζουν πιο μακριά από εμάς. Αν η τηλεφωνική σύνδεση έχει διακοπεί ή αν οι γείτονες δεν είναι διαθέσιμοι, τι θα κάνουμε? Ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσε να βοηθήσει προκειμένου να σιγουρευτούμε για την ασφάλεια της οικογένειάς μας είναι να έχουμε καταρτήσει το οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να το έχουμε συζητήσει με αυτούς που αγαπάμε. Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τρία σενάρια. Στο πρώτο μας σενάριο, κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος έκτακτης ανάγκης είστε χώρια από την οικογένειά σας. Θα χρειαστείτε έναν απλό τρόπο για τη μεταξύ σας επικοινωνία και έναν κοινό τόπο συνάντησης, στην περίπτωση που η παραμονή σας στο σπίτι είναι αδύνατη. Αποφασίστε εκ των προτέρων ένα ασφαλές μέρος, όπως ένα κεντρικό σημείο της πόλης, μια βιβλιοθήκη ή ένα σχολείο. Τα τηλέφωνα μπορεί να μην λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο λόγω του καταστροφικού συμβάντος, οπότε καθορίστε εκ των προτέρων δύο επαφές έκτακτης ανάγκης εκτός της περιοχής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. Ενημερώστε τις επαφές έκτακτης ανάγκης για τον σχεδιασμό σας και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Φυσικά τα παιδιά προκαλούν μια μεγάλη ανησυχία αν τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονται στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παραλαβής τους, αναθέστε σε κάποιον να το κάνει αυτό για σας και συζητήστε με τα παιδιά σας για το οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Διδάξτε στα παιδιά σας τις βασικές προσωπικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν, όπως όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση κλπ. Για την περίπτωση που διαχωριστούν από εσάς, καθώς επίσης και τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να καλέσουν για να λάβουν βοήθεια. Στο δεύτερο μας σενάριο είστε μαζί με την οικογένειά σας στο σπίτι. Σε αυτήν την περίπτωση ενημερωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πληροφορίες από τις τοπικές αρχές και ακολουθήστε τις οδηγίες τους. Ίσως σας συμβουλέψουν να κλείσετε τις παροχές κοινής ωφέλειας, όπως το νερό, το ηλεκτρικό ή το φυσικό αέριο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πού βρίσκονται οι κεντρικοί διακόπτες για να τους κλείσετε. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα μέλη της οικογένειάς σας γνωρίζουν πού είναι η θέση του κητίου έκτακτης ανάγκης και το πυροσβεστήρα. Στο τρίτο μας σενάριο χρειάζεται να εκενώσετε το σπίτι σας. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί να γνωρίζετε ποιες είναι οι ασφαλείς έξοδοι διαφυγής από το σπίτι και οι ασφαλείς χώροι στους οποίους μπορείτε να καταφύγετε. Μην ξεχάσετε τα κατοικίδια σας, τα οποία ενδεχομένως να μην επιτρέπεται η είσοδο σε αυτά στους χώρους καταφυγής. Πρέπει εκ των προτέρων να καθορίσετε που θα μπορούσαν προσωρινά να φιλοξενηθούν. Τα γυραιότερα μέλη της οικογένειας σας ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Καταρτήστε λίστα με τα απαιτούμενα φάρμακα, προμήθειες και ειδικές οδηγίες φροντίδας που μπορεί να χρειαστούν στην περίπτωση εκένωσης. Αν τα άτομα αυτά ζουν μόνα τους, μακριά από εσάς, ζητήστε από ένα φίλο ή ένα γείτονα να ελέγξει την κατάσταση ή να βοηθήσει αν τούτο απαιτηθεί. Βγάλτε αντίγραφα σε σημαντικά έγγραφα που σας αφορούν, όπως το δελτίο ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτογραφίες κλπ, τα οποία μπορείτε να φυλάσσετε στη δουλειά ή σε άλλο ασφαλές μέρος. Η κατάρτιση του οικογενειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης αποτελεί ευθύνη σας και έναντι στην κοινότητα στην οποία ανήκετε. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα αντιδράσουν γρήγορα, αλλά δεν μπορούν να τους βοηθήσουν όλους ταυτόχρονα. Το να είστε προετοιμασμένοι θα επιτρέψει στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης να βοηθήσει πρώτα τα πιο επίγοντα περιστατικά. Αναλάβετε το ρόλο σας, μάθετε για τους κινδύνους που σας απειλούν στο περιβάλλον που ζείτε και σχεδιάστε με γνώμονα τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που είναι πιο πιθανό να συμβούν. Αφιερώστε σήμερα, μόλις 20 λεπτά και καταρτίστε το δικό σας οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Θυμήσου, όταν η καταστροφή χτυπά, η ώρα της προετοιμασίας έχει περάσει.